Είναι κάποιες στιγμές που οι λέξεις αποκτούν νέο ορισμό. Είναι κάποιες στιγμές που οι τόποι παίρνουν καινούριο νόημα. Είναι κάποιες στιγμές που οι νόμοι αιώνων επαναπροσδιορίζονται. Είναι εκείνες οι στιγμές που τη λογική τη διαδέχεται το θαύμα, τη σκιά το φως, τον τύπο η αλήθεια. Φαινόταν μια συνηθισμένη ημέρα, όπως και τόσες άλλες, χωρίς κάποια γιορτή ή προετοιμασία να ταράζει τη ρουτίνα. Η πρωινή θυσία, οι αγοροπολισίες των ζώων, οι προσευχές των πιστών, οι ψαλμωδίες των λεβιτών, όλα ακολουθούσαν το καθιερωμένο τυπικό. Όλα έδιναν κίνηση και ζωντάνια στην καρδιά των Ιερουσαλήμων και όλου του Ισραηλιτικού λαού. Φαινόταν μια συνηθισμένη μέρα, μέχρι να εμφανιστεί μπροστά μου εκείνη η αξέχαστη πομπή. Δύο γέροντες γονείς με ολόφωτα πρόσωπα, χαραγμένα με τα αποτυπώματα χρόνων προσευχής και έργων αρετής. Λίγες νεαρές κοπέλες που με ευλάβεια και σεβασμό προχωρούσαν μπροστά τους, σαν για να φωτίζουν τον δρόμο. Και πρώτο-πρώτο, εκείνο το μικρό κοριτσάκι που με έκδηλη χαρά έτρεχε προς το μέρος μου. Ήταν ο Ιωακίμ και η Άννα. Είχαν φέρει το μονάκριβο παιδί τους, τον καρπό των προσευχών τους, το θαύμα του Θεού στα γυρατιά τους, για να του το αντιπροσφέρουν ως δώρο. Να το αφιερώσουν στον Κύριο και στο ναό του, γιατί σ' αυτόν ένιωθαν βαθιά μέσα τους πως ανήκει. Και του το επέστρεφαν καθαρό, άμωμο, άγιο. Του έδιναν την πιο πολύτιμη προσφορά όλων των αιώνων, κι ας μη το καλοκαταλάβαιναν. Εγώ, ο γέρον και ο σοφός, έχασα τα λόγια μου μπροστά σε μια παιδούλα. Ο πρώτος του Ισραήλ ένιωσα πως υποδεχόμουν κάποιον ασύγκριτα ανώτερό μου. Ο αρχιερέας του Θεού αισθάνθηκα να βρίσκομαι δίπλα στο πιο εκλεκτό του πλάσμα. Ο μόνος που είχα το δικαίωμα να εισέρχομαι στα Άγια των Αγίων, στάθηκα με δέος και τρόμο ιερό όταν αντίκρισα το πρόσωπό της. Ο διδάσκαλος του ασάλευτου νόμου, ένιωσα μέσα μου τα πάντα να αλλάζουν και έκανα φθόρμητα στην άκρη να την αφήσω να περάσει. Όπως ο θυρωρός ανοίγει την πόρτα του σπιτιού στον ένικό του. Όπως ο στρατιώτης ανοίγει για το βασιλιά το δρόμο προς το θρόνο. Όπως ο φρουρός ποτέ δεν σταματά για έλεγχο το στρατηγό του. Δεν κατάλαβα τότε γιατί. Παρ' όλα αυτά, ήμουν τελείως βέβαιος. Μα τώρα μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί τώρα γνωρίζω ποιο ήταν το μικρό εκείνο κοριτσάκι. Η Αγία των Αγίων που φιλοξένησε στα σπλάχνα της τον Άγιο Θεό. Ο Θεοδόχος Ναός που ιερούργησε τη σωτηρία των ανθρώπων. Η έμψυχη Παλαιά Διαθήκη που έγινε η αρχή της νέας, της καινής. Και ευχαριστώ με δάκρυα τον Κύριο που μου έδωσε τη μεγάλη αυτή τιμή να γίνω υπηρέτης του σχεδίου του εκείνη την αξέχαστη στιγμή. Τη στιγμή που ο ναός αποκτούσε το νέο ορισμό του. Τη στιγμή που τα Άγια των Αγίων έπαιρναν το αληθινό τους νόημα. Τη στιγμή που ο νόμος ο παλαιός επαναπροσδιοριζόταν. Τη συγκλονιστική εκείνη στιγμή που ο απρόσιτος Θεός καλούσε στο ναό του τον νέο καθαρότατο ναό, την Παναγία Μητέρα του. Εξανήγες το υπήλι του Θεοδόκου ναού, τον καρναό του πάντων, βασιλέως και θρόνων, σήμερον εν δόξη εν των λαβών, Ιωακήμ ανατίθεται, αφιέρωσες Κυρίω την εξ αυτού, εκλεχθείς ανητέρα αυτού.